Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δελτίο Ειδήσεων. Τι λέω. Λοιπόν, χρόνια πολλά, παιδιά. Καλές γιορτές να έχουμε. Αν και είμαστε στη φεύγουν τώρα σιγά σιγά. Μέρες είχαμε να τα πούμε. Τώρα θα λέμε πιο συχνά. Εντάξει. Προσπαθώ δηλαδή. Ευχαριστώ τους πάντες. Όλους όσους έχουν κάνει subscribe. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις γυναίκες που υπάρχουν στο κανάλι. Λουκία χάρια για την γνωριμία. Είναι μία από τις κοπέλες που γράφει στο κανάλι. Τα άλλα κορίτσια μάλλον ντρέπονται, δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει, μην ντρέπεστε. Γράψτε άμα θέλετε κάτι, κάνετε να ρωτήσετε, να δείξουμε κανένα βίντεο. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα από τα θέματα που ρωτάνε πάρα πολύ, που το βλέπω και στον Άλεξ που ρωτάνε πάρα πολλά παιδιά. Και όχι μόνο στον Άλεξ, και σε άλλα κανάλια. Τι να πάρω για πρώτο αυτοκίνητο. Καταρχάς για S2000 και τέτοια παιδιά, ξεχάστε το για πρώτο αυτοκίνητο. Είναι δύσκολο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το κόστος πριν αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο. Γιατί πολλά από τα παιδιά που είναι 18 χρονών ονειρεύονται RX-7 και δεν ξέρω εγώ τι. GTI και βάλε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ας πούμε ότι αγοράζεις ένα αυτοκίνητο το οποίο κοστίζει... Τι αμάξι να πούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα Honda Civic. Ας πούμε ότι έχουμε τα λεφτά, που δεν έχουμε, θα πάρουμε ένα Civic του 98 σαν πρώτο αυτοκίνητο, όχι VTI, γιατί τα VTI είναι στο θεότιμες ακόμα. Ας πούμε ότι πάρουμε ένα VTI, ένα 14, με τα 90-75, εντάξει, ξερτάται τώρα, το οποίο να μας κοστίσει σε καλή κατάσταση και να μην έχει και τρελά χιλιόμετρα. Δύσκολο. Ας πούμε ότι το αυτοκίνητο κοστίζει 2.500. Το πήρες το αυτοκίνητο, το έχεις. Ναι, όμως, το πήρες το αυτοκίνητο. Έδωσες 2.500 και ξέμπλεξες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κοστίζει ένα αυτοκίνητο. Πάμε στις ασφάλειες. Πάμε να κάνουμε ένα κοστολόγιο στον χρόνο τι γίνεται. Λοιπόν, ασφάλειες. Να πούμε 3 εκατοστάρικα, πάνω κάτω. Λοιπόν, έχεις δώσει τα 2.500 χιλιάρικα και χωρίς να το έχεις καταλάβει, τα έχεις τα 2.500. Δεν τα πήρες με δόση, δεν το πήρες με δόση το αυτοκίνητο, τα έδωσες. Πάμε να δεις τώρα τι μηνιαίες δόσεις έχεις βάλει στο κεφάλι σου χωρίς να το ξέρεις. Λοιπόν, 3 εκατοστάρικα έχουμε την ασφάλεια. Στην άκρη. Τέλη κυκλοφορίας. Είπαμε για το Civic το 14, πόσο είναι τώρα τα 1.400 στην Ελλάδα, εγώ αν κάνα 150-160. Παιδιά, θα πω 150, επειδή έχω 7 χρόνια που έφυγα από τη Γερμανία, από την Ελλάδα, δεν ξέρω όλα. Ας πω μια τιμή 150 ευρώ που παραπάνω θα είναι, αλλά λέω 150. Αυτό είναι το στανταράκι. Λοιπόν, κτέωνα 2 χρόνια περνάμε. Ναι, τώρα τι μικτέω δεν θυμάμαι, παιδιά. Το κτέω πρέπει να... Πόσο είναι στην Ελλάδα, παιδιά, το κτέω. Μιλάτε. Θα το βάλω, επειδή είναι για 2 χρόνια, ας πούμε ότι είναι 100 ευρώ, που δεν είναι. Τέλος πάντων, βάζω 50. Λοιπόν, βάλαμε τέλεια, ασφάλεια, κτέω. Τσακάλι. Το πήρες το αυτοκίνητο. Σέρβις. Σέρβις. Πόσες χιλιόμετρα κάνεις το χρόνο. Να βάλουμε 2 σέρβις το χρόνο. Γιατί άμα το πάρεις το αυτοκίνητο, το λιανείς. Πρώτο αυτοκίνητο. Όλη την ημέρα στο αυτοκίνητο πάνω. Δεν θα ξεκολλάς. Ας υπολογίσουμε τώρα ένα σέρβις μόνο λάδια και ένα σέρβις μόνο
και ένα service φίλτρα μπουζί. Τώρα αυτά είναι εικονικά, έτσι, οι τιμές έχουν αλλάξει από τότε που έφυγα από Ελλάδα. Ας πούμε ότι πας να μόνο για λάδια, που καλό είναι να αλλάζετε φίλτρο σε κάθε λάκι λαδιού και όχι ένα μία. Αλλά εντάξει, το κοστίζουν όλα. Τώρα θα μου πεις τώρα τα 10 ευρώ, άλλος θα σκέφτεται και τα 10 ευρώ. Ας πούμε ότι έβαλες τώρα 5 λίτρα λάδι και σου πήρε και 20 εμάστορας. Έβαλες 70 ευρώ λάδια την πρώτη φορά. Πήγε στη δεύτερη φορά, άλλαξε φίλτρα μπουζί, φίλτρα βενζίνη, τα πάντα. Και έδωσε. Δεν θα δώσει άλλα 2 εκατοστάρια. Θα τα δώσει. Πολλά είπα. 70, 20 τα μπουζί. 130, άντε 150. Άντε 130. Η μάδα χρονισμού, αν αποτελάζουμε. 80, ας πούμε 80.000 χιλιόμετρα. 80.000 χιλιόμετρα, ας πούμε ότι τα κάνεις στα 4 χρόνια. Θα σου πάρει ο μάστορας 3 εκατοστάρια. Δεν ξέρω. Σκάλωσα τώρα. Ας πούμε 3 εκατοστάρια. Μαζί με αντλία νερού. 3 εκατοστάρια, άμα το διαρρέσεις, μετά το διαρρέσουμε. Όχι, το κάνουμε τώρα, 75. Ας πούμε ότι αναλογεί 75 ευρώ το χρόνο. 75-75 στα 4 χρόνια, 153 εκατοστάρια. Καλά είμαστε. Λάστιχα. Εγώ θα πω ότι τα λάστιχα τα αλλάζεις στα 4 χρόνια. Που σαν νέος οδηγός, σιγά μην τα αλλάξεις στα 4. Κάθε χρόνο για λάστιχα θα πας. Αλλά λέμε τώρα. Έχεις βάλει 17 ραζάντα για να είναι και ο όμορφος αμάξι. Έχεις βάλει ένα χ λάστιχο 80 ευρώ το κομμάτι, συν το μοντάρισμα και αυτά, βάλει πέρα στο πάντα, πας 3,70. 3,70, το διαιρέσουμε για αυτό στο 4. Βγάλουμε λίγο από εδώ, πας 3,80 για να το στρογγυλοποιήσουμε λίγο έτσι. 95 ευρώ. Λοιπόν, βάλαμε λάδια, βάλαμε κτέο, βάλαμε λάστιχα. Να μου σαν δεν τελειώνουμε εδώ. Τα μαξιά, ψαλίδια, σινεμπλοκ, τις φούσκες που λέμε, στα μία ξόνια, δίσκο πλατό και πολλά ακόμα που αυτά φτύρονται. Και όταν λέμε φτύρονται, φτύρονται. Α, τι να βάλουμε τώρα, τι τιμή να βάλεις. Ας βάλουμε μία τιμή στο χρόνο. Δηλαδή να υπολογίσουμε δηλαδή ότι θα βάλουμε μία τιμή χ, ότι υπάρχουν και αυτά τα έξοδα μέσα, σε αυτές τις φθορές. Ας βάλουμε και χ φθορές στο χρόνο, τις οποίες δεν τις πληρώνεις κάθε χρόνο, τις πληρώνεις μαζεμένες. 2 εκατοστάρια. 2 εκατοστάρια. Αν έχω ξεχάσει κάτι, γράψτε από κάτω. Δεν είναι κακό. Ή αν σε κάτι κάνω λάθος, γράψτε. Έχω 7 χρόνια που έφυγα. Λοιπόν. Βενζίνες δεν βάλαμε ακόμα. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε προς τη ζούλα τώρα. 300, 200. Άλλα 200. Άλλα 200. Και έκανα λάθος, παιδιά. 2, 4, 6. 9. Φτάσαμε λίγαν υπηκός στα 1.070 ευρώ. Λίγα. Αν κάποιος παίρνει 5 εκατοστάρικα, είναι 2 μηνιάτικα. 2 μηνιάτικα σου πρέπει να τα έχεις βάλει στην άκρη για να υπολογίσεις σέρβις, φθορές, ασφάλειες, κταίο και τα λοιπά. Βενζίνη. Ας υπολογίσουμε ότι έχεις 50 λίτρα depósito.
Ζήνει, ας πούμε, ότι έχει ένα 60 που δεν έχει ένα 60. Λέμε ένα 60. Για να γεμίσει το 50, 50 λίτρα βενζίνη για να βάλεις, άρα είσαι 50 ευρώ, 5, 6, 30, με 80 ευρώ γεμίζεις. Θα βγάλεις ένα μήνα με 80 ευρώ. Άντε, ας πούμε ότι θα βγάλεις ένα γέμισμα ένα μήνα. Δεν θα βγάλεις, όχι. Γιατί υπολογίζουμε ότι είσαι καινούριος οδηγός, ότι είσαι 18 χρονών και σε όλη την ώρα με το αυτοκίνητο. Και όπου πας, πας με το αυτοκίνητο, συνέχεια. Άντε, θα βάλουμε 100 ευρώ. Όχι, ρε, τι 100 ευρώ το μήνα. Τα λεφτά στις βενζίνες θα τρώμε πάντα. Δύο φουλαρίσματα το μήνα. Άρα έχουμε 160 ευρώ. Άρα έχεις 1.720 ευρώ βενζίνες το χρόνο. Και είσαι στα 2.790 ευρώ. Πώς σου φάνηκε αυτό? Πήρες ένα αυτοκίνητο, 1.400, έδωσες 2,5 χιλιάρια για να το πάρεις και υπολογίζεις 2.790 με τα νούμερα που έχω βάλει. Έτσι, αυτά πάνω κάτω οι τιμές παίζουν, έτσι. Άλλος μπορεί να το κάνει μόνο στο σέρβις, θα μην χρειαστεί να πάει στο συνεργείο, να έχει τον καράζ στο σπίτι του, να πιάνουν τα χέρια του και να γλιτώσει πολλά λεφτά, χωρίς πλάκα. Αν πιάνουν τα χέρια του, θα γλιτώσει αρκετά λεφτά από συνεργεία. Αλλά λέμε τώρα για κάποιον που δεν έχει χώρο, δεν ξέρει και αναγκαστικά πάει στο μάστορα. 2.790 δεν είναι λίγα. Και το αυτοκίνητο το πήρε 2,5. Αλλά μέσα σε αυτά τα λεφτά έχουμε βάλει και τις βενζίνες, τα έχουμε βάλει όλα. Αν τα διαιρέσουμε αυτά τα λεφτά στο χρόνο πάνω. Τώρα δεν έχω κουμπιδεράκι και να κάτσω να κάνω τη διαίρεση. Αλλά υπολογίστε θες γύρω στα 200 κάτι ευρώ το μήνα. 200 κάτι για τα μάξι. Και αν υπολογίσεις ότι παίρνεις ένα μισθό 5 εκατοστάρικα, και λέω 5, άλλος μπορεί να παίρνει 7, άλλοι παίρνουν και λιγότερα, γιατί έχω ακούσει κάποια περιστατικά και μου έχουν πέσει τα μαλλιά. Έχω ακόμα, εντάξει. Δηλαδή το μήνα πρέπει να δίνεις 230. Άρα είσαι στα 200 κάτι ευρώ το μήνα, μόνο για τα μάξι, και υποτίθεται μένεις με τους γονείς σου. Γιατί αν μένεις μόνος σου, ξέχνα μετατροπές, ξέχνα τα όλα, πρέπει να κάνεις δύο δουλειές. Αυτά τα λίγα, παιδιά. Λοιπόν, σε λίγες ώρες αλλάζει ο χρόνος. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους ερωτάζοντες. Να προσέχετε, υγεία πάνω απ' όλα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα πέσει ξύλο. Ιαπωνικά εναντίον γερμανικών αυτοκινήτων ή γερμανικά εναντίον ιαπωνικών. Φίλια πολλά, θα λέμε.